Το ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας έγινε στη Μόσχα και τη Μέγκα Σπορτ Αρένα, εκεί που η Μπαρσελόνα δεν είχε ξεχάσει την ήττα με 28 πόντους διαφορά στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Καταλούνια και γύρευε εκδίκηση. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το 40 λεπτό, με τον Τζέιμς να ξεκινά με τρίποντο για το 7-7, αφού η Μπάρσα είχε προηγηθεί με τη σειρά της 7-0, αλλά στη συνέχεια να έχει ένα πολύ κακό παιχνίδι, αφού ο Μάλκομ Ντιλέινι και συνολικά η άμυνα των Καταλανών το σταμάτησε. Τρίποντα, πολλά τρίποντα. Η Μπαρσελόνα έβαλε 7 στο ημίχρονο μόνο, σε 14 απόπειρες. Στην πρώτη περίοδο βασίστηκε στο δίδυμο Τόμιτς Μίροτιτς. Ο Κροάτης δεν έχασε φάση στην άμυνα, η ικανότητά του να πασάρει για το 9-18 του Superstar της Μπάρσα. Σαντρός επιτίθεται, περνά κάτω από το καλάθι, συμπληρώνει ο Κουφός. 15-18 σκορ δεκαλέπτου, με την Τζέσκα να έχει επιθετικά προβλήματα, φαίνεται και από τους 15 πόντους της συγκομιδής της. Ο Ετούδης επένδυσε σε αμυντικά σχήματα με Σαντρός, με Χάκετ, με Μπολομπόι και Κουφό. Έκλεψε μπάλες η Τζέσκα με αυτό το σχήμα, ο Χάκετ σκοράρει με το lay-up. Βρήκε και συνεργασίες όπως αυτή η εντυπωσιακή φάση με Χάκετ και Κουφό. Κυρίως όμως αφαίρεσε τον επιθετικό ρυθμό που είχαν οι Καταλανοί. Το Κουφός τελείωσε τις φάσεις 6 πόντι στο πρώτο ημίχρονο, μαζί με κλεψίματα, μαζί με rebound και φυσική παρουσία στο ζωγραφιστό. Ο Τζέιμς αντιμετωπίστηκε σκληρά, το θεώρησε ότι θα έπρεπε να είχε πάρει foul στην assist, έστω και in extremis τον Χάινς, δεν το ξέχασε. Σε αυτή τη σύγκρουση με τον Τόμιτς, γίνοντας την άμυνα, αντιδρά άσχημα, παίρνει τεχνική ποινή. Και τον κρατούσε ο Χάινς να μην δεχτεί άλλη μία. Σκορ 38-31, χάρη στην αμυντική παρουσία της CSKA, αλλά ο Μίροτιτς είναι αυτός ο οποίος βοηθά την Μπαρσελόνα να βάλει έστω και δύσκολα 19 πόντους στη δεύτερη περίοδο, με δύο τρίποντα το δεύτερο ακόμα πιο εντυπωσιακό. Buzzer beater πρώτου μέρους με τον τρομερό Νίκο Μίροτιτς να έχει αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Στα 3,5 δευτερόλεπτα ξεκίνησε η επίθεση. Ο Μίροτιτς ήξερε ότι είχε χρόνο να κάνει και την προσποίηση πριν εκτελέσει στο στόχο. Δεύτερο μέρος. Μπράντον Ντέιβις με 4 στα 4 τρίποντα, παρακαλώ. Όμως δεν ήταν μόνο τα τρίποντα του πρώην παίκτη της Ζάλγκυρης, αλλά κυρίως η άμυνα της Μπαρσελόνα, η οποία απάντησε με το ίδιο νόμισμα στην CSKA για τα πεπραγμένα της δεύτερης περίοδου. Ο Τζέιμς δεν ξεκίνησε την τρίτη περίοδο. Ο Χάκετ τράβηξε όσο μπορούσε το σκοράρισμα. Όμως το ξύπνημα του Χίγκινς ήταν αυτό που, το οποίο άλλαξε την εικόνα του μάτς. Ο πρώην παίκτης της CSKA, που πήρε και μια μπάμπουσκα δώρο στο ξεκίνημα του αγώνα, είχε ασίστ, είχε πόντους και οδήγησε την Μπαρσελόνα σε 9-0 σερί ως το 54-59. Καταλάβαν, είχαν σταθερό προβάδισμα. Ο Τζέιμς αποφάσισε να πασάρει την μπάλα και ο Κουρμπάνο αυτόν ευχαρίστησε για τις δύο ασίστ. Μαζεμένα τρίποντα από τον Ρώσο Φόρουαρντ 60-61. Πέρασαμε στην τέταρτη περίοδο. Γεια, πειρή, μυθίτο το παιχνίδι. Και τον Κουρμπάνο να συνεχίζει, αλλά τον Χίγκινς να έχει και αυτός απαντήσει. Σε 72-75 από τον Αστέρα των Ισπανών. Ο Χάκετ βάζει μεγάλο σουτ, 1-40 για το φινάλε για το 75-76. Ζήτημα μιας απόφασης, ο Τζέιμς περνά αλλά χάνει layup. Η συνέχεια είχε τζάμπολ. Κοιτάξτε την αντίδραση του Ιτούδη που δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Μάικ Τζέιμς έχασε αυτό το σουτ. Τζέιμς όμως θα χάσει και στα 10 δευτερόλεπτα την μπάλα με το σκορ στο 77-78. Ο Ντέιβις βάζει και τις δύο βολές, 77-80 από το φάουλ που του έγινε, Καταλάνοι πανηγυρίζουν, αλλά ο Ιτούδης σχεδιάζει το σύστημα που βγάζει τον Τζέιμς ελεύθερο, δείχνει να εξηλαιώνεται, έξαλλος πανηγυρισμός του Έλληνα προπονητή, 80 όλα στα 5,4. Μύρω ότι το είχε ξανακάνει στη Φοντέτα της Βαλένθια, αυτή τη φορά ακόμα πιο δύσκολα, με fade away τύπου NBA, μεγάλο shoot, buzzer beater, 0,4 δευτερόλεπτα για το φινάλε, το νικητήριο shoot από έναν τεράστιο παίκτη και η Μπαρσελόνα περνά από τη Μέγκα Σπορτ Αρένα της Μόσχας με 82-80.